Σεβαστέ μας πατέρα Απόστολε, αγαπητοί φίλοι, χαιρετίζουμε σας στη σημερινή μας εμφάνιση, όπου θα σας τραγουδήσουμε 5 τραγούδια από το παραδοσιακό χώρο της μουσικής. Ήθιστε την ημέρα αυτή να έχουμε αυτή την παρουσίασή μας με το μουσικό μας συγκρότημα Μελίφωνα, που μπορεί να το δείτε και στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του και στο Facebook. Αρχίζουμε λοιπόν με το τραγούδι «Ο Σπύρος». Είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι που έχει και κάποιο, θα έλεγα, εκκλησιαστικό, λειτουργικό χαρακτήρα, προσευχητικό χαρακτήρα. Liebe Freunde, herzlich willkommen. Alle Jahre um diesen Tag und Zeit haben wir unseren Auftritt mit unserer Musikgruppe Melifono, was Sie auch auf unserer Homepage im Internet bzw. Facebook nachschlagen können. Wir werden 5 Lieder aus der traditionellen griechischen Musik vorsingen. Und das erste ist das Lied «Ο Σπύρος», ist ein Vogel, der so schön singt, was neben dem traditionellen den Gebetscharakter hat, als «Ο Σπύρος». Yeah.
είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι που αρνούσαν λαός της θάλασσας, θαλασσινό, όπου έχει μέσα τον αγαπημένο της να ξενιτεύεται και τον πόνο αυτής της θαλασσοπορίας του αγαπημένου, που πολλές φορές δεν γυρίζει το θαλασσάκι μου. Also das zweite Lied spricht von Kleinsee. Das ist der Ehemann, der Geliebte, der sich auf der See getankt hat, um das Alltagsbrot zu verdienen. Und alles dies mit Mühe und Not. Und manchmal kann er nicht den Rückweg finden. Thalassaki, also mein kleines See. Ήθελα και σ' αγαπούσα παραδοσιακό ελληνικό τραγούδι, das dritte Lied
ist ein traditionelles Liebeslied. Könnte es nicht verändern zu unserer Performance heute. Die Fehler gesagt, Usa, wieso müsste ich in dich verlieben? So fragt sich mal der Poet. La 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 la
με κάτι που θα σας θυμίσει πολύ έντονα τις τελευταίες συζητήσεις πολιτικές εκείνη. Μακεδονία ξακουστεί. Δεν θα την κάνουμε εμείς τουλάχιστον ποτέ από την καρδιά μας και έτσι με αυτό το τραγούδι κλείνουμε την παρουσίαση. Das letzte, das fünfte Lied ist über unsere Mazedonien. Und Mazedonien ist nur eine. Also, berühmtes Mazedonien, Makedonia Chapustin.
Ευχαριστούμε τον Πατέρα Απόστολο για τη φιλοξενία. Διαφωνώ, διότι δεν φιλοξενεί στο σπίτι ο πατέρας τα παιδιά. Εδώ είναι σπίτι και του ιερέα, αλλά και των ενωρητών. Επομένως είναι σπίτι σας και δεν υπάρχει θέμα φιλοξενίας. Το ανάζω την φιλοξενία σε πατρική στολή. Αυτό δεχτώ. Λοιπόν, να συγχωρώ λίγο με τη σειρά μου τα μέλη της χοροδίας, της κυρίας, οι οποίες ίδιες γυναίκες παρουσιάζουν με την χοροδία την εκκλησιαστική κάθε Κυριακή διάφορα άσματα και μας εφραίνουν την καρδιά. Επομένως, εγώ τις ευχαριστώ εκ μέσης καρδίας ή εκ βάθους, Παναγιώτη. Εκ βάθους καρδίας, όχι εκ μέσης καρδίας. Λοιπόν, όλες τις κυρίες. Επίσης, τον χωράρχη, ο οποίος αφιέρωσε πολλές ώρες για να διδάξει τα τραγούδια αυτά, καθώς τον κύριο Γεράσιμο Σιβρά, τον Κεφαλονίτη. Μην ξεχνάμε για την πατρίδα, για τις ιδιαίτερες πατρίδες μας, από όπου ξεκινήσαμε. Τον κύριο Απόστολο Κανάρη επίσης, ο οποίος μας έδωσε μια άλλη χρειά σήμερα με τα τραγούδια τα οποία παρουσιάσαμε μαζί με τις κυρίες. Γιατί βέβαια τον ακούμε κάθε Κυριακή και εφρενόμαστε. Τον ακούμε όχι σε τραγούδια τέτοια, αλλά στο Ιερό Ψαλτήριο, το οποίο είναι πρωτοψάλτης. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, και για εκείνα και για τούτα. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Απόστολος Κανάρης είναι μέρος, εργάζεται δηλαδή, στην όπερα του Γκέντζα Κίρκερ. Είναι στο Μουζίκ Θεάτα Γκέντζα Κίρκερ. Είχα τη χαρά, μια φορά με κάλεσε μαζί με τη σύζυγό μου και είχε, πώς το είπες, μονόλογο. Είχε παρουσίασε ένα ωραιότατο σόλο. Σόλο σημαίνει τραγουδούσε μόνος του. Θα τραγουδήσει και εδώ. Ωραία, πάτε εκεί να τον ακούσετε. Τα λέξεις ωραία. Λοιπόν, ναι, αλλά άμα τραγουδήσει εδώ, σόλο, θα βγάλουμε δύσκολο. Λοιπόν, ένα θερμό χειροκρότημα. Και να δώσει ο Θεός η εκκλησία την οποία στήσαμε όλος ο λαός και ο ιερεύς Μποστάρης να είναι εις τους αιώνας των αιώνων και να δέχεται εδώ τους μετά από μένα ιερείς και τους ψαλτάδες και χοροδίες και όλα τα καλά. Και να μας αξιώσει ο Θεός να χτίσουμε ένα πνευματικό κέντρο για τα παιδιά μας, για την νεολαία. Γιατί εκεί θα ξεδίνονταν και θα δίνονταν τα παιδιά και εμείς θα είχαμε ησυχία. Δεν πειράζει όμως. Δεν πειράζει. Ένα χειροκρότημα για τα παιδιά. Και τώρα θα βγούμε έξω να απολαύσουμε τα χορευτικά. 7 χορευτικά φέτος έχουμε. Τα δύο άψεμοι έχουμε λαντάσει. Μόνο να μην τρέξει λίγο. Αφού ο Άγιος έχει ομπρέλα από πάνω, τι να ξέρεις. Είναι τα δύο χορευτικά του Χέρντεν. Είναι ένα χορευτικό του Ρέκινχάουζεν. Ένα χορευτικό του Κάρστο Πράουσερ. Και έκλεισε ο κύκλος της ενορίας μας. Αυτή είναι η ενορία μας. Επίσης έχουμε και
φιλοξενουμένους του ΕΣΕΝ, τον ποντιακό του ΕΣΕΝ και του Βίτεν Ντόρμοντ, τον Απόλλωνα και επίσης τον ποντιακό του Ντόρμοντ. Ευχαριστούμε. Αφού είπαμε, κάτι άλλο. Λοιπόν, και έχουμε και φιλοξενουμένους από το Essen Dortmund Wittenberg. Λοιπόν, για αυτούς όλους ένα χειροκρότημα.